Να συναντήσουμε στην Αθήνα τον Νίκο τον Βασιλάκο, ο οποίο θα μα πει ηλεκτρονικά πώ θα γίνεται αυτή η ψηφοφορία και αν είναι διαβλητή. Σα ενδιαφέρει και επαναρχόμαστε. Να, ναι. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο. Γεια σα και από μένα. Γεια σα. Λοιπόν, έρχονται ναι. τρία νέα πράγματα, Μπράβο. και τα τρία ηλεκτρονικά, στο νέο νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση. Να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι συνδικαλιστικοί φορεί να παρέμβουν ηλεκτρονικά όσο υπάρχει διαβούλευση. Η διαβούλευση γίνεται στο ίντερνετ, φαίνεται με το που υποβάλετε σχόλιο και μπορείτε να πείτε ότι δεν δέχεστε ένα ολόκληρο άρθρο. Είναι πολύ σημαντικό να παρέμβετε τώρα όλοι οι φορείς, να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας και να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε. Εγώ θα σας δώσω στοιχεία βάσει του πώς μέσα, έχει αυτή ήταν. τη στιγμή και πώς έχει ανακοινωθεί το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή ζητάει ηλεκτρονικό μητρό μελών, ηλεκτρονική ιστοσελίδα ανακοινώσεων και ζητάει και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τι σημαίνουν αυτά ένα-ένα. Σημαίνει ότι για να γίνει το ηλεκτρονικό μητρό μελών, υπεύθυνοι είναι οι συνδικαλιστές. Το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Υπάρχει υποδομή κρατική, κυβερνητική, πολιτική που θα μπορέσει ο κάθε φορέας να δηλώσει τα μέλη του. Εάν δηλώνει τα μέλη του, σέβονται ο, σέβεται ο φορέας το GDPR, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να μην επιθυμεί τα στοιχεία του να εμφανίζονται. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από αυτό το νέο νομοσχέδιο είναι πολύ μεγάλα και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να σκύψουμε με πολύ προσοχή και να δούμε καταρχάς ποια είναι τα προβλήματα για όλους, όχι μόνο για τους συνδικαλιστές, όχι μόνο για την κυβέρνηση. Αν ναι. μπορώ να κάνω μια ερώτηση, είναι η εποχή η, η ηλεκτρονική ή η ψηφιακή, και μάλιστα πηγαίνουμε και προ ένα ψηφιακό κράτο. Θεωρείτε, δεν Σωστό. θεωρείτε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο να υπάρξει αυτό το ηλεκτρονικό μητρό, και την απευθύνω την ερώτηση και σε εσά και στου δύο καλεσμένου μου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σα πω ότι η εξέλιξη είναι μονόδρομο. Το Προφαλώς. πρόβλημα και ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Που σημαίνει να. τι θα πει ηλεκτρονικό μητρό. Ένα. Τι θα πει ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί ζητάει, προσέξτε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να μην είναι διαβλητή και να τη δέχονται όλοι, θα πρέπει ή να έρθει ο συνδικαλιστικό φορέας που θα πει ότι εγώ έχω το σερβερ και την κάνω, ή να πει το κράτο ότι εγώ σα δίνω την υποδομή. Δίνω υποδομή για ψηφιακή ψηφοφορία σημαίνει ότι δίνω, έχω η ψηφιακή υπογραφή. Αλλιώς πώς ξέρω ότι ο Νίκος Βασιλάκος που μπήκε και ψήφισε είναι όντω αυτός και όχι η Σύνθια Σάπικα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Επίσης, Αλλά και η ψηφιακή να υπογραφή, να υπογραφή όμως δεν είναι κάτι απλό σχετικά. Ναι, αλλά θα σα πω ότι. τέσσερα επίση, αν ο κάθε. Ρωτάω τώρα χαζέ ερωτήσει ανθρώπου που δεν είναι ειδικό. Δεν έχει εφαρμοστεί σε, σε πάρα πολλού Δήμου στην Αθήνα. Αυτό είναι ισχύει σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Εγώ θα σας πω ότι δεν έδειξαν την πολιτική βούληση να την εφαρμόσουν γιατί θα μπορούσαν να πούν ψηφιακή υπογραφή χτες. Να. Εάν τώρα η σημερινή κυβέρνηση πει εφαρμόζω ψηφιακή υπογραφή, εφαρμόζω ψηφιακή ψηφοφορία, εφαρμόζω μητρό μελών και να σας πω και κάτι άλλο. Ζητά όταν γίνεται ψηφοφορία να ψηφίζει και να βγαίνει αποτέλεσμα το 50% συν 1 των ταμιακών Καταμιακός εντάξει μελών. Αυτό που έχουν τακτοποιήσει τι οικονομικέ του ότι... υποχρεώσει. Ναι, ναι, αυτό το διάβασα πολύ Ναι, προσεκτικά. αυτό σημαίνει, εάν γίνει, εγώ σα λέω, σε έναν ε, ανεξάρτητο φορέα, στο κράτο ψήφοφορία. Ναι, ναι. Πώ ξέρει το κράτο ότι ο Βασιλάκο είναι ταμιακό εντάξει. Πρέπει να το βεβαιώσει ο φορέα ο συνδικαλιστικό. Εάν δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το κράτο στο συνδικαλιστικό φορέα, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι οι συνδικαλιστικοί φορεί καλούνται να κάνουν μια επένδυση που, που, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να κάνουν ναι. ή και το κράτο, αν κάνει αυτή την επένδυση, πρέπει να την κάνει σωστά. Δηλαδή να πει ότι όποιο δεν είναι ταμιακό εντάξει, εγώ τον κόβω αυτόματα από το σύστημα. Κύριε δεν Βασιλάκη, να γίνει μία τελευταία ερώτηση. την έκανα, δεν, δεν πήρα απάντηση. Στην Ευρώπη, τι ισχύει, Μπορούν νομ. ηλεκτρονικά να ψηφίζουν για τι απεργίε του. Στην Ελβετία, εν προκειμένου. είναι μία χώρα η οποία ναι. Όλα. Δηλαδή, ακόμα κι αν πού θα μπει ο κάδο στη γωνία του σπιτιού μα, το κάνουμε ηλεκτρονικά. Στη Γερμανία επίση. Στην Αυστρία επίση, που η Βιέννη Άρα... είναι νούμερο ένα πόλη στον κόσμο σε ποιότητα ζωή. Σα ευχαριστώ Μπορεί πάρα πολύ. Και εδώ. Άρα, καταλαβαίνουμε το θέμα ότι. Όχι, να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά, να μπει το πλαίσιο. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Σα ακούω. Σα ευχαριστώ όλοι. πολύ, κύριε Βασίλη. Στου δικαστέ, στο κράτο, η ηλεκτρονική, η τεχνική όλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία